έχουν ξεκινήσει η εργολαβία. Άρα δεν είναι ένα μεγάλο θα, αλλά μια πραγματικότητα. Και αυτό το έργο, πέρα από τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει η κυρία Κασίμη, έχει και κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι όλοι όσοι ζουν στην περιοχή το ξέρουν και το έχουν, αν θέλετε, ζήσει στο πετσί τους. Είμαι σίγουρη ότι μέσα και σε αυτή την αίθουσα θα έχουμε ανθρώπους που έχουν θρηνήσει θύματα σε αυτό το δρόμο. Γιατί αυτός ο δρόμος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να βελτιώσουμε επιτέλους την οδική ασφάλεια σε αυτή τη χώρα. Δύο είναι τα μεγάλα έργα τα οποία είχαμε προβλήματα οδικής ασφάλειας. Η Κρήτη και το Πάτρα Πύργος. Θα είναι έτοιμο αυτό σε 36 μήνες. Σε 36 μήνες το έργο αυτό θα είναι έτοιμο. Το έργο αυτό είναι ένα έργο εύκολο, είναι παιδινό, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και έχει αρχίσει. Οπότε όλα τα μεγάλα προβλήματα τα αφήνουμε στο χτες. Ένα έργο πολύ σημαντικό. Και εδώ θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι μαζί και με το σιδηροδρομικό έργο που κάνουμε, γιατί αυτό ίσως δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή την επαναλειτουργία της γραμμής Πάτρα Πύργος, ένα έργο 79 εκατομμυρίων που σε πρώτη φάση θα ανατάξουμε τη μετρική γραμμή και μετά θα γίνει με ηλεκτροκίνηση, πλέον με όλα αυτά τα έργα, με όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνονται, όπως και με τα σημαντικά έργα που γίνονται και έχουν ενταχθεί στο RRF κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναβάθμιση του δρόμου μέχρι την Ολυμπία, νομίζω ότι αν τα βάλουμε αυτά τα έργα και τα σχηματοποιήσουμε, πραγματικά αλλάζει όλη η Δυτική Αθήνα, όλη η Δυτική Ελλάδα.